Να σας καλωσπηρήσω σε ακόμα ένα επεισόδιο της ενότητας Healthy Lifestyle που μπορείτε να τη βρείτε στην, στο podcast στην πλατφόρμα Blitz, Το οποίο μπορείτε να το ακούσετε από Google Podcast, Apple Podcast, από το Facebook, το Instagram, τα βίντεο του Instagram, από το website μας www.listenbleach.com και από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή podcast α, και μέσω Spotify. Και από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή podcast έχετε στο κινητό σα ή έχετε διαθέσιμη. Σήμερα έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την υπογονιμότητα, όπως, όπως σε κάθε ε, επεισόδιο και με τις εξωσωματικές, ε, αλλά με μία έτσι ξεχωριστή παράμετρο, τη ψυχολογική αξιολόγηση ε, στον τομέα της υπογονιμότητας. Πάρα πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Εφόσον το ανακαλύψουν, εφόσον τους ενημερώσει ο γιατρός τους και εκατέ, ε, ε, μετέπειτα στην ε, έτσι, σχέση τους, στο γάμο τους, με το σύνδεσμο, με το σύντροφο τους είτε ακόμη και ως μονήρης πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Μαζί μου έχω την κλινική ψυχολόγο, τη Μαρία Κουγιουμτζάμ. Καλώς όρισες. Καλώ σε βρήκα, Ευγενία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συζητήσουμε έναν έτσι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ ευχαριστώ που ήρθε. Ε, μαζί με τη Μαρία θα μιλήσουμε έτσι για το θέμα. Την επέλεξα γιατί ε, είναι όπω σα είπα, κλινική ψυχολόγο. Τα υπόλοιπα να μα τα πει, να, να μα συστηθεί έτσι η Μαρία μου στο κοινό. Να σα συστηθώ, βέβαια. Όπω είπε η Ευγενία, είμαι η Μαρία Κουγιουμτζιάν. Είμαι κλινική ψυχολόγο τα τελευταία 6 χρόνια. Ε, και ασχολούμαι γενικά με θέματα ψυχικής υγείας, ενήλικες και παιδιά. Ε, έχω αρκετή εμπειρία και σε ενήλικες με θέματα της υπογονιμότητας, με εξωσωματικές κτλ. Και, και έτσι εργάζομαι επίση και στην κλινική ίση, στο τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, όποτε και εκεί έχουμε ένα αρκετή έτσι, τριβή, αν θέλετε, με ζευγάρια, τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ε, τους στηρίζουμε σε κάθε βήμα αυτής της εμπειρίας, αν θέλετε, αυτής της πριν να ξεκινήσουν θεραπεία, μέχρι και με το καλό, αν ε, έρθει ένα παιδάκι στον κόσμο. Ε, οπότε, ναι, ε, θα μιλήσουμε σήμερα έτσι για αρκετά θέματα που αφορούν την ψυχολογία των ζευγαριών και των γυναικών, ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ έτσι, ε, σπουδαία συζήτηση, εγώ θεωρώ. Να αναφέρω ότι στη χώρα μα, ε, δυστυχώ ένα στα πέντε ζευγάρια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Η διαδικασία αυτή όπως εγώ την βλέπω σε προσωπικό επίπεδο ε, εν, εννοώ στη δουλειά σε επαγγελματικό επίπεδο μέσα από τα ραντεβού που έχω κάθε μέρα από την τριβή όπως είπε MJ, η Μαρία στη δουλειά μας ε, βλέπω ότι είναι μια έτσι, αχώτης διαδικασία. Ε, και μια γυναίκα δεν ξέρει όταν το μάθει, όταν το ανακαλύψει έτσι, πρώτη φορά, όταν της το αναγοινώσει ο γιατρό, ε, πώ να ε, το διαχειριστεί. Οπότε, Μαριά, θέλ, θέλω να μου πει ε, όταν μια γυναίκα πάει στο γυναικολόγον και τη πει ότι έχει αυτό το θέμα τη υπογονιμότητα, ε, τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, πώ πρέπει να το διαχειριστεί. Καταρχά να πούμε κάτι. Όπως είπε σε ευγενία, ένα στα πέντε ζευγάρια στη χώρα μας αντιμετωπίζει θέμα με την υπογονιμότητα. Ε, αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Ε, τόσο συχνό που θα έλεγε κανείς ότι έπρεπε να υπάρχει έτσι άφθονο support και στήριξη για τα ζευγάρια για να καλύπτει όχι μόνο το, το σωματικό, αν θέλε, τη σωματική πτυχή τη υπογονιμότητας, αλλά και τη ψυχολογική. Διότι σίγουρα... Ε, επηρεάζεται πάρα πολύ και η ψυχολογία των ατόμων που έχουν να αντιμετωπίσουν ε, αυτόν το θέμα. Ε, όπως άτομα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν άλλ, άλλα για, διάφορα γιατρικά έτσι, προβλήματα. Mm. Ε, όπως είπε και εσύ, ε, είναι τόσο σύγχρονο αυτόν το θέμα, το οποίο διαπιστώνεται και πάρα πολύ εύκολα κλινικά, ότι σε μια διαδικασία που έναν άτομο ε, αντιμετωπίζει μια διάγνωση υπογονιμότητας, ξέρεις, περνάμε από μια διαδικασία, θα έλεγα έτσι, πολλά περίπλοκη ψυχολογικά. Πρώτα έρχεται το σοκ. Σίγουρα είναι κάτι που το άτομο δεν ε, είχε υπόψη του. Και συνήθως κάπως έτσι προκύπτει αυτή η διαγνώση. Δηλαδή, ζευγάρια που μπορεί, το πιο συχνό είναι ότι προσπαθούν συχνά να κάνουν μωρό για ένα διάστημα, δεν, δεν μένουν έγκυος και πας στο γιατρό για διαδιερε, διαδιερε, διερεύνηση. Ναι. Όταν έτσι, ανακοινωθεί ότι υπάρχει θέμα ανυπογονιμότητας, η γυναίκα βιώνει τον το νέο σαν σοκ. Η Μαρία μου ήθελα να ρωτήσω ναι. κάτι. Ε, όπως Όπω αναφέραμε, και όπως έτσι εσύ ετώνησες, είναι ένα συνήθες φαινόμενο. Θα έπρεπε η γυναίκα να, να ντρέπεται ή να νιώσει έτσι ταμπού. Θα έπρεπε να νιώσει ενοχική για το ότι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ευγενιά μου, μια γυναίκα όταν αντιληφθεί ότι αντιμετωπίζει αυτόν τον πρόβλημα, είχε κάποιο θέμα υπογονιμότητα η ίδια. Ε, φαντάζομαι για περιπτώσεις που η γυναίκα έχει το πρόβλημα. Ναι, ναι. Ωραία. Ε, θα πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό τη. πώς θα ένιωθα αν πήγαινα στο γιατρό και μου έλεγε ότι έχω διαβήτη. Πώς θα ένιωθα αν πήγαινα στο γιατρό και μου έλεγε ότι έχω υπέρταση. Κάπως έτσι πρέπει να, αντιμετωπί... να αντιμετωπίσουμε και το θέμα τη υπογονιμότητας. Σαφώ και δεν φταίει η γυναίκα. Ε, Σαφώ και είναι κάτι το οποίο δεν επέλεξε η ίδια, δεν επιλέγει ποτέ μια γυναίκα να προκαλέσει στον εαυτό τη ένα πρόβλημα υπογονιμότητα. Οπότε σίγουρα, αν και σε πολλέ περιπτώσει, από το σοκ τη διάγνωση, πολλέ γυναίκε περνούν από τη διαδικασία που μπορεί να φταίξουν τον εαυτό του, που yeah. μπορεί να αισθανθούν άσχημα, να νιώθουν άσχημα προ τον σύντροφο του, διότι αισθανόνται ότι στερούν του σύντρόφου του σύντροφου τους, την. Τη δυνατότητα να γίνει γονιό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Και ο λόγο είναι ότι αφενός μεν δεν είναι κάτι που επέλεξε η γυναίκα ε, και ε, αφετέρου είναι ένα θέμα υγεία και πρέπει να αντιμετωπιστεί και βέβαια είναι και ένα, έτσι, μια κατάσταση που υπάρχει και θεραπεία και υπάρχουν και επιλογέ. Απλά στην αρχή έτσι το αντιμετωπίζουν ως, ε, με φοβία, είναι ένα φόβο. Ναι. Δεν ξέρουν, ε, ξέρουν πώ να το χειριστούν. Ακριβώ πώ να Επίση, ξέρει τι δεν ξέρουν, και τι κάνουν λάθο. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Λοιπόν, ωραία. Εδώ με φαίνεται ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της ενημέρωσης. Ε, υπάρχει έντονο ταμπού γύρω από το θέμα το, της εξωσωματικής. Ε, είναι κάτι το οποίο στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες έγινε έτσι, μια συνηθισμένη πρακτική. Ναι, σαφώς. Ε, οπότε είναι κάτι, θα, θα, θα έλεγε κανείς, σχετικά καινούριο στο, στις υπηρεσίες υγείας που, που έχουμε στη χώρα μας. Όμως... Ε, η έλλειψη ενημέρωση που πιστεύω ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το ότι πάρα πολλοί κόσμοι. Μπορεί να μην αισθάνεται άνετα να μιλήσει για αυτό το θέμα. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ζευγάρια που μπορεί να κάνουν εξωσωματική, πάρα πολύ συχνά δεν αισθάνονται άνετα συγγνώμη, και δεν το λένε. Δεν το λένε στον κύκλο. Ναι, δεν το συζητούν αυτά. Πολλέ φορέ και οι γιατροί ίδιοι μπορεί να είναι έτσι επιφυλακτικοί στο πώ θα χειριστούν το θέμα με έναν άνθρωπο. Πέραν του γιατρικού μέρου. Και ο λόγο είναι πάλι διότι ξέρεις, υπάρχει ένα ταμπού γύρω από το θέμα. Ε, και ο, 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 ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε και σπάζουμε ένα ταμπού είναι με το να μιλάμε. Με ναι. το να υπάρχει πολλή ενημέρωση γύρω από το θέμα, ε, σωστή ενημέρωση παραδείγματο χάρη στι γυναίκε για, για το fertility window, παραδείγματο χάρη τα τελευταία χρόνια υπάρχει σωστή ενημέρωση. Αν πάμε 10-15 χρόνια πριν ή και 20 χρόνια πριν, αν, πούμε, αν κοιτάξουμε λίγο τη γενιά που εμεί μεγαλώναμε, εμένα ποτέ δεν ήρθε ούτε γιατρό, ούτε κάποιο ειδικό, ούτε κάποιο από την οικογένεια μου. Να μου πει ότι η Μαρία ξέρει, ε, ναι, σπούδασε, ε, κάνει work experience κτλ. Όμω μην αφήσει την οικογένεια να μακρύνει πάρα πολύ, διότι υπάρχει ένα limit. Υπάρχει ένα limit στο fertility τη γυναίκα. Δηλαδή, υπάρχει ένα threshold, στο οποίο άμα η γυναίκα το περάσει, υπάρχει ένα, μια θέλεις, κάθοδο στη γονιμότητα τη γυναίκα. Ναι, δηλαδή, το γυναίκας. ηλικιακό όριο. Και έτσι υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει γυναικών τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια, οι οποίε αφοσιώνοντα την καριέρα του και σωστά το έκαναν. Όμω, λόγω του ότι δεν είχαν την ενημέρωση αυτή, ε, καθυστερούσαν το να κάνουν οικογένεια. Με αποτέλεσμα, όταν και εφόσον ήταν η σωστή περίοδο στη ζωή του, βρεθ, βρεθόντουσαν στη θέση που ξαφνικά είχαν να αντιμετωπίσουν. Το το αντιμετωπίζουν το, το πρόβλημα, το πρόβλημα τη υπογονιμότητα. Και βε, βέβαια δεν λέμε ότι δεν είναι σωστό να εργαζόμαστε, να σπουδάζουμε κτλ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση στι κοπέλε, ούτω ώστε να μπορούν οι ίδιε να πάρουν τι σωστέ αποφάσει για τη ζωή του. Και ενημέρωση λοιπόν, από μικρή ηλικία. Από μικρή ηλικία που σημαντικό. θα έχουν πολύ χρόνο μπροστά του για να κάνουν ε, τι ανάλογε διευθετήσει. Mm -hmm. Τώρα, το θέμα που προκύπτει ε, με την υπογονιμότητα το έχει επεξεργαστεί η γυναίκα, έχει μιλήσει με τον ειδικό τη. Τη έχει ανακοινωθεί, α πούμε. Τη έχει ανακοινωθεί. Αυτό πώ μεταφέρεται στο σύζυγο, αν είναι η γυναίκα παντρεμένη. Τούτο ε, ήταν το, το ένα το κομμάτι. Έχω ακόμα έτσι μια ερώτηση πάνω σε το να okay. σου κάνω. Για τι σχέσει, πώ το ανακοινώνουμε στο σύζυγο, τι θα του πούμε, γιατί πάρα πολλέ γυναίκε, εκτό το ότι αχώνονται, φοβούνται για τη διαδικασία, για το τι είναι ακριβώ υπογονιμότητα και πώ θα αντιμετωπιστεί. Πάρα πολλέ θεωρούν ότι δεν θα, δε θα κάνω ποτέ παιδάκι. Έτσι, γιατί καταβάλει το μίζερο στοιχείο και το άγχο, έχουμε και το θέμα του συζύγου. Τι θα πούσω στο συζύγου, πώ θα τους το ανακοινώσω. Συνήθω τα ζευγάρια όταν πάνε να διερευνήσουν μια υπογονιμότητα, καταρχά πολύ συχνά ή θα πάνε μαζί σα ζευγάρι, που αυτό συστήνεται κιόλα, διότι πριν να διαπιστωθεί για ποιο λόγο μια γυναίκα δεν γίνεται έγκυο, sorry, δεν μένει έγκυο, πρέπει να γίνει μια διερεύνηση και το δύο. Αλλά α μιλήσουμε π.χ. για περιπτώσει που η γυναίκα έχει πάει μόνη τη και έχει ανακαλύψει από μόνη τη ότι έχει κάποιο θέμα υπογονιμότητα. Νομίζω το πιο σημαντικό καταρχά για τη γυναίκα όταν λάβει αυτά τα νέα είναι να. Ίσως εκείνη την ώρα που να τη ανακοινωθεί, διότι είναι μια τόσο μεγάλη είδηση. Μπορεί εκείνη την ώρα η γυναίκα να θέλει λίγο χρόνο να, 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 να απορροφήσει αυτό που τη ανακοινώθηκε, να το σκεφτεί, να το ξανασκεφτεί, να διαβάσει, να κάνει. Οπότε σίγουρα ε, φεύγοντα από το γιατρό, από αυτό το πρώτο ραντεβού, αν θέλει, μπορεί η γυναίκα ε, να έχει διάφορε απορίε, τι οποίε μπορεί να μην μπορεί να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Είναι σωστό και έτσι θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο στη γυναίκα να φύγει, να το σκεφτεί. Να, α, α, σίγουρα, αν θέλει να μιλήσει απευθεία στο σύντροφο τη, να το κάνει. Πολλέ γυναίκε φοβούνται την αντίδραση, γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι άγνωστο, ε, αλλά. Συζητώντα και μιλώντα το θέμα, σίγουρα θα, θα βοηθήσει και την ίδια να ανακουφιστεί λίγο το άγχο τη. Διότι τι περισσότερε φορέ ε, οι άντρε δείχνουν κατανόηση. Διότι ε, απλώ η δική μα φοβία ότι θα με φταίξει, μπορεί να, ξέρεις, δεν ξέρουμε πώ θα αντιδράσει ο άλλο. Όμω σίγουρα ε, είναι OK για τη γυναίκα να πάρει λίγο χρόνο, να κάτσει να μιλήσει με τον άντρα τη ή αν δεν θέλει ακόμα, δεν νιώθει έτοιμη ακόμα να το πει μπορεί να πάρει κάποιε μέρε για να το σκεφτεί. σω θέλει να μαζέψει κάποιε απορίε, κάποιε ερωτήσει που να θέλει να ξαναπάει πίσω στον γιατρό, να ρωτήσει κάποια πράγματα. Ε, και όταν η ίδια νιώσει έτοιμη mm. να το ανακοινώσει στον σύντροφο τη, διότι σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μείνει πολύ καιρό κρυφό, ούτε και θα έπρεπε, δεν υπάρχει λόγο, διότι ε, 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 μαζί είναι μαζί μπορεί να κάνουν το παιδί. Και σίγουρα είναι μια αλήθεια, θέλεις, που η οποία μπορεί να αποκαλυφθεί από μόνη τη. Οπότε, περισσότερο το άγχο μα που μπορεί mm. να μα κάνει να μην θέλουμε να το πούμε, και actually το τι πρέπει να κάνει είναι να το πει, διότι αυτό θα σε βοηθήσει. Πιστεύει ότι η υπογόνιμότητα είναι διαχωρισμού στα ζευγάρια? Να δεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κάνει παιδί με κάποιον. Αν σκεφτούμε ότι μπορεί αύριο να βγει έξω από την πόρτα και να κάνει παιδί με κάποιον τον το οποίο δεν έχει ξαναγνωρίσει, παρά να βρει έναν άτομο το οποίο να τα βρίσκεται και να επικοινωνείτε και να ερωτευτείτε και να είστε happy και να έχετε μια σχέση μαζί. Ε, οπότε εγώ δεν θα έλεγα ότι. Είναι διαχωρισμό. Είναι ε, σίγουρα είναι ένα θέμα, είναι ένα έτσι, πρόβλημα, αν θέλεις, το οποίο να αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογέ, ε, οι οποίε έχουν πάρα πολύ ψηλά αποτελέσματα. Οπότε, σίγουρα η υπογονιμότητα δεν είναι κάποιο θέμα, το οποίο ε, είναι λόγο χωρισμού. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, το οποίο ούτε δεν λύνεται, ναι. ούτε θα έπρεπε να χωρίσει τα ζευγαριά. Πάντω, δεν ξέρω τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά τώρα με βάση την εμπειρία που έχω, βλέπω ότι τα ζευγαριά έρχονται πάντα μαζί, είναι η γυναίκα έρχεται πάντα με τον άντρα τη. Ε, Προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μαζί. Ο άντρα συμπαρασταίεται στη γυναίκα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό βλέπω στα τελευταία χρόνια. Όπω είπα και πριν, δεν ξέρω τι συνέβαινε στο παρελθόν. Ε, πλέον νομίζω έχουν αντιληφθεί τόσο οι γυναίκε όσο και οι, οι άντρε ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή μα. Πάρα, ε, πολύ πάρα πολύ συνήθε. Οπότε είναι κάτι το οποίο να αντιμετωπίζεται και από του δύο και όχι από τον έναν mm -hmm. μόνο. Ακριβώ. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι μπορεί να μην είναι πρόβλημα τη γυναίκα στο τέλο τη ημέρα, αλλά να έχει mm -hmm. πρόβλημα ο άντρα. Και αν δεν κάνω λάθο, είναι περίπου έναν τρίτο πρόβλημα τη γυναίκα. Κάπω έτσι πάει περίπου τα ποσοστά πρέπει να το δούμε σε έρευνα. Νομίζω 20-25% πρόβλημα 20-25% του άντρα, ναι. 20-25% κοινό. Ναι, 20 -25 σωστά, σωστά unexplained, δηλαδή ναι, δεν ναι, ναι. μπορούν να εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα. Ναι. Ε, επίσης, ξέρεις τι, ε, μπορεί, αυτό μπορεί να έχει λυθεί, απλά ε, κάτι άλλο που παρατηρώ είναι ότι ε, πάνε στο γιατρό ανακοινώνεται στη γυναίκα και στον άντρα ότι έχουν αυτό το πρόβλημα και ο γιατρός λέει κάποιες έτσι, αναλύσεις που πρέπει να κάνει η γυναίκα, κάποια check-ups τα οποία πρέπει να κάνει γυναικολογικά και λέει στον άντρα, ξέρει, πήγαινε κάμε ένα σπερμοδιάγραμμα να δούμε την ποιότητα του σπέρματο, τη μορφολογία σημαντικό. ναι, κτλ. Ε, ε, πάρα πολλέ φορέ, ακόμα και μέχρι σήμερα, ο άντρα αρνείται να πάει να κάνει το, το σπερμοδιάγραμμα έχει έτσι αρκετούς ενδιασμούς και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε τη γυναίκα να αναρωτιέται τι να του πω για να τον πείσω Οκ. Okay. <laughs> ε, λοιπόν, ακού να δει τι γίνεται. Ένα άντρα, ο οποίο καταρχά, έχω ακούσει από διάφορα ζευγάρια mm -hmm. ε, ότι έψαχναν για πάρα πολύ καιρό ε, να εντοπίσουν το πρόβλημα υπογονιμότητα στη γυναίκα και μετά από Πάρα πολλού μήνε που δεν εντοπίζεται κάτι και έτσι, άκαρπων προσπαθειών να μείνουν έγκυος Μετά, ε, γίνεται η συστάση στον άντρα να κάνει σπέρμοδιάγραμμα σπερ, ναι. και, και εκεί εντοπίζεται ότι τελικά έχει πρόβλημα το σπέρμα του άντρα. Mm. Και υπάρχει αρκετό έτσι και εκνευρισμός σε αυτέ τι περιπτώσει, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ζευγάρια που χάνουν πάρα πολλού μήνε χρόνο, ε, χωρί να γίνει κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι αρκετά βασικό, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει μια διερεύνηση υπογονιμότητα. Είναι χρήσιμο να γίνει έτσι μια ορική διερεύνηση. Αυτό θα βοηθήσει τα ζευγάρια να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έγκαιρα. Αυτό είναι έτσι πολλά σημαντικό. Ε, τώρα, ε, σίγουρα πρέπει να διερωτηθούμε γιατί κάποιο άντρα αρνείται να κάνει σπερμοδιάγραμμα. Ίσως να αντρέπεται ή να αγχώνεται για το αποτέλεσμα. Μπορεί να αγχώνεται για, για το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι για τους άντρες είναι πάρα πολύ βασικός, ας πούμε... Παράγοντας. Πούμε, ακριβώς. Παράγοντας για, για να το να τεχνοποιήσουν η ναι. ικανότητα, ας πούμε, να κάνεις παιδιά. Πολλά συχνά κάνουν και αστείο ένας του άλλου κτλ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι για τον άντρα είναι θέμα ανδρισμού. Το ναι. σπέρμα να είναι καλό, το σπέρμα να είναι δυνατό. Βέβαια, εμεί αντιλαμβανόμαστε ότι το δυνατόν τον άντρα είναι το δυνατόν το σπέρμα που είναι να τον κάνει. Αλλά είναι έτσι κάποια στερεότυπα που μα εμπεδωθήκαν, α πούμε, όλου μα από μικρού. Ε, αλλά σίγουρα αν ένα άντρα αρνείται να κάνει ένα σπέρμοδιάγραμμα, σπερδο... δεν το κάνει ούτε διότι είναι δύσκολο ούτε διότι είναι δύστροφο. Υπάρχει κάποιο λόγο. Σε κάποιε ακραίε περιπτώσει μπορεί κιόλα να είναι ένα άντρα ο οποίο φοβάται κάποιε ιατρικέ διαδικασίε είναι να τη διαδικασία, the actual πούμε, event of, donate, of, of giving a sample, τη διαδικασία ναι. του να δώσει σπέρμα. Να ντρέπεται να έρθει στην κλινική, ναι. να πάει στο δωμάτιο το ειδικό για να δώσει mm -hmm. σπέρμα, να δώσει δείγμα. Και, εν πάση περιπτώσει, όποιος και να είναι ο λόγος, το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι είναι όλα αντιμετωπίσιμα. Το μόνο που θα έλεγα ότι είναι ίσω μια εξαίρεση είναι οι περιπτώσει που ένα άντρα δεν συνεργάζεται, διότι πιθανώ να μην θέλει να κάνει παιδί. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να, εκδι... να... Να, επικοινο... να, επικοινωνήσει αυτό το πράγμα, διότι η γυναίκα οφείλει να ξέρει. Δηλαδή, αν ένα άντρα ο λόγο που δεν δέχεται να συνεργαστεί είναι διότι δεν θέλει να κάνει παιδί, οφείλει να ενημερώσει τη σύντροφό του. Ε, για να... Εξ αρχή. Εξ... Εξ στη φάση που θα αποκαλυφθεί. Ναι. Το θέμα. Φιωστά. Ναι. Τώρα, αν μια γυναίκα ανακαλύψει, τη έχει ανακοινώσει ο γιατρό ότι έχει πρόβλημα υπογονιμότητα. Παρένθεση, μπορώ να σε διακόψω ένα λεπτό. Ναι. Ήθελα απλώ να τονίσω ότι αν. Όταν εντοπιστεί ποιο είναι ο λόγο που ο άντρα δεν συνεργάζεται, σίγουρα όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν με την ομάδα, την επαγγελματική που περιτριγυρίζει το ζευγάρι ναι. στην κλινική όπου κάνουν τη θεραπεία του και να αντιμετωπιστούν ε, ανάλογα, βέβαια, με το πρόβλημα που προκύπτει. Αυτό συμβαίνει στο ζευγάρι. Τώρα, ε, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μια γυναίκα πάει στο γενικόλογο τη και ανακαλύπτει ότι έχει πρόβλημα υπογονιμότητα από κάποιε απλέ εξετάσει ρουτίνα που ίσω έχει κάνει ναι. ε, και η κοπέλα αυτή. Δεν είναι σε σχέση, ούτε είναι παντρεμένη, είναι μονήρης. Ανακαλύπτει δηλαδή μία γυναίκα που είναι μονήρης, ότι έχει πρόβλημα υπογονιμότητας, που τελευταία συμβαίνει αρκετά συχνά, αφού οι γυναίκες έτσι βλέπουν την καριέρα περισσότερο, αφήνουν στην άκρη την οικογένεια. Και έτσι ανακαλύπτει αυτό. Θεωρείς εσύ όταν θα βρει κάποιο σύντροφο για να κάνει σχέση... Ε, να του το ανακοινώσει από την αρχή. Νομίζω ότι κάποιε ίσω να φοβούνται για το λόγο το ότι αν κάνουν έτσι μια καινούργια σχέση, ε, ο άλλο θα, τις, ε, θα απομακρυνθεί. Λόγω του ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα τη υπογονιμότητα και να μην σταθεί στο πλευρό του. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι έτσι μια αρκετά μεγάλη και έτσι βάλιντα ανησυχία που μπορεί να έχει μια γυναίκα, που μπορεί να, έτσι, να ανακαλύψει αυτή την είδηση, αυτό το γεγονό. Οπότε, ξέρει τι γίνεται από τη μια, ένα άτομο που μπορεί να βρεθεί σε, σε τέτοια θέση θα, μπο, είναι πολύ πιθανό να νιώθει τύψει, να νιώθει ενοχέ, να μην αποκαλύψει αυτή την πληροφορία αρκετά νωρί σε μια νέα σχέση. Νιώθουν ότι μπορεί να εξαπατούν τον άλλον ή νιώθουν ότι έχουν ξέρεις, κάτι πολύ σημαντικό και μυστικό το οποίο πρέπει να το πούν το άλλο, διότι αν το ήξερε μπορεί να μην ήθελε να κάνει σχέση μαζί του. Αλλά από την άλλη, είναι και μια είδηση που είναι ένα γεγονό, μια πληροφορία, αν θέλει, που είναι πάρα πολλά προσωπική και την οποία συνήθως πολλά άτομα ξέρεις, μπορεί να μην νιώθουν άνετα από την αρχή να την αποκαλύψουν σε έναν άτομο. Οπότε, ξέρεις, το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πότε θα πει σε κάποιον, σε, σε κάποιον νέο σύντροφο. Σίγουρα αν πει Κάτι τέτοιο σε κάποιον τον οποίο γνώρισε μία, δύο, τρει φορέ. Ε, το άτομο αυτό είναι τόσο νωρί στη σχέση, δε, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε σχέση. Είναι, είναι τόσο νωρί στην πορεία. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο άλλο είναι δεμένο, σημαντικά ακόμα μαζί σου, όπω ούτε ή μαζί του. Και σίγουρα ναι. πολύ εύκολα μπορεί να διακοπεί μια σχέση η οποία δεν ξέρουμε ποτέ αν θα είχε potential ή όχι. Ε, οπότε, αν έτσι, το πρώτο πράγμα μπορεί να σκεφτεί είναι, είναι το timing. Και ότι σίγουρα είναι κακό να μην το πει από τα πρώτα ραντεβού, διότι καταρχά δεν ξέρει αν αυτή η σχέση θα προχωρήσει. Μπορεί να μην προχωρήσει ούτω ή άλλω. Και κατά δεύτερον, ε, είπαμε, είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. <σχελίδι> ε, σίγουρα είναι, είναι μια σημαντική πληροφορία. Και α, ξέρεις, είναι χρη θα ήταν καλό για μια γυναίκα να έχει στήριξη αν η ίδια βρεθεί σε αυτήν τη θέση. Είναι κάτι που ίσω μπορεί να συζητήσει με κάποιον εμπιστοί τη οικογένεια ή το γιατρό της, ή, ή ακόμα και σε κάποιον ειδικό, κάποιον ψυχολόγο. Ε, αν έχει οποιαδήποτε ανησυχία για το πώ να το ανακοινώσει σε έναν νέο σύντροφο. Ε, αλλά έτσι σε γενικέ γραμμέ, ναι, το timing έχει πάρα πολύ σημασία και στι περισσότερε φορέ Σκεφτούμε ότι έχει πολλά ζευγάρια που μαζί, χωρί καν να ξέρουν ότι η γυναίκα μπορεί να είναι υπογόνιμη, και ανακαλύπτουν το μετά. και όπω είπαμε πριν, σίγουρα αυτό δεν είναι αναγκαστικά αιτία χωρισμού, διότι ε, είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Κάτι που με να πεισίμο, περάσουμε μαζί. Ακριβώς, Πρέπει είναι, να περάσουμε. Είναι κάτι που πολύ συχνά ξεπερνιέται. Ναι, ε, ναι. Οπότε δεν είναι λόγο να τα μυαλίσουμε όλα. αν ανακολουθήσουμε μια παρόμοια φιλοσοφία, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί μια γυναίκα να δώσει ένα, ένα λογικό χρονικό έτσι βάθο σε μια σχέση, να δει η ίδια αν η σχέση φαίνεται να προχωρά σοβαρά. Και σίγουρα μια σχέση για κάποιους κάποιου μήνε και φανεί ότι υπάρχει attraction και θέλουν να μείνουν μαζί και προχωρούν έτσι πιο προ πιο σοβαρή κατεύθυνση. Εκεί περίπου είναι έτσι μια καλή περίοδο να σκεφτούμε κατά πόσο. Θα το πούμε και πώ θα το πούμε στον νέο μα σύντροφο. Mm -hmm. Άρα, συνοψίζοντα, ε, η γνώμη μου, εντάξει, και η δική σου, εσύ είσαι ειδική, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Ε, θέλω να πω ότι η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται ε, στα ζευγάρια ε, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή από την αρχή μέχρι και το, από την αρχή που θα επισκεφθούν τον γιατρό και θα ανακαλύψουν αυτό το πρόβλημα, μέχρι και τη μέρα που θα γεννήσουν. Μη σου πω ότι και ακόμα. Και μετά. Και μετά, <laughs> και μετά τη γέννα. Ακριβώ. Ε, το έχουμε δει στη δουλειά μα. Ε, πόση στο, ανάγκη υπάρχει. Πόση ανάγκη υπάρχει και πόσε κοπέλε βλέπει καθημερινά, οι οποίε έχουν γεννήσει. Ε, και μιλά μαζί του καθημερινά, έτσι ώστε να προλάβουμε στην περίπτωση που μπορεί να υπάρξει και μια επιλογή ω κατάθλιψη. Να προλάβουμε, να στηρίξουμε, ε, αν υπάρξει κάτι να το εντοπίσουμε έγκαιρα, διότι σίγουρα ότι πιάσει πιο νωρί έχει καλύτερη έκβαση. Ειδικά στι νέε μανούλε. Επίση, ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να, να, να δίνει τη σημασία τη σε όλου του τομεί, όπω είναι το συζυγικό, όπως είναι οι σχέσει του ζευγαριού με του φίλου. Γιατί και αυτό πάρα πολλέ φορέ ίσω Ισοί οι φίλοι να μην, μην του καταλάβουν, να μην του τρίξουν, να μην είναι στο πλευρό του. Ε, Όπω είπαμε, πριν κατά τη διάρκεια τη θεραπεία, από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλο. Ε, Όπω επίση και στι ε, περιπτώσει θεραπεία, τι έτσι πιο ιδιαίτερε, όπου μια γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δότη τη ή ακόμα και το ζευγάρι, είτε το ζευγάρι ή η γυναίκα χρησιμοποιήσει μια νοαρίων. Ακριβώς. Που αυτόν υπάρχει, αυτό γίνεται και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε ή να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Είναι κάτι που γίνεται. Καθώ και γενικότερα τη καταπολέμηση του άγχους. Ένα μήνυμα έτσι για να κλείσουμε, έτσι, κάτι, κάτι το οποίο θα θέλει να πει στα ζευγάρια ή στι γυναίκε, ιδιαίτερα ναι. για το θέμα. Σίγουρα το πιο, πιο σημαντικό μήνυμα θα ήταν ότι αν και εφόσον λάβουν αυτή την είδηση, το πιο σημαντικό είναι να μην πανικοβληθούν, να μην έτσι το πάρουν απεσιόδοξα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχουν και πολλέ υπάρχουν και πολλέ πιθανότητε να κάνουν παιδάκι. Απλώ θα το κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Και σίγουρα θα συμβούλευα και τι γυναίκε και τα ζευγάρια να λάβουν στήριξη από ειδικό. Ε, διότι θα του καθοδηγήσει σωστά, διότι θα του στηρίξει συναισθηματικά. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία που εμπεριέχει άγχο εμπεριέχει αγωνία. Ε, μπορεί, να εμπε, μπορεί να υπάρξουν απογοητεύσει, παραδείγματο χάρη να κάνουμε κάποιε προσπάθειε και να έχουμε αποβολέ, ή ε, να κάνουμε εμβριομεταφορέ και να μην πιάσουν από την πρώτη. Οπότε βλέπει ότι είναι μια. Εν έναν ταξίδι που έχει πολλά κύματα. Ναι. Ε, οπότε αυτό τι σημαίνει. Ε, δεν έχει να κάνει με το αν το σώμα μα ανταπεξέρχεται καλά. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με, με τη διαδικασία την ίδια. Και σίγουρα έχοντα support, mm -hmm. ότι και αν περνάμε, μα βοηθάει να το ξεπεράσουμε ή να το περάσουμε, αν θέλει, πιο εύκολα, πιο ανώδυνα. Και ε, θα συμβουλεύω τον κόσμο να ξεπεράσει το ταμπού. Ε, δεν υπάρχει ταμπού. Η στήριξη είναι εκεί. Η στήριξη είναι εκεί για όποιον το χρειάζεται. Ε, τα, τα ωφέλη είναι ξεκάθαρα ας πούμε διαπιστωμένα εδώ και χρόνια και the support is there ε, με ψυχραιμία με νυφαλιότητα με μια έτσι πολύ θεματική προσέγγιση με μια ομάδα, με τους γιατρούς με τους εμβριολόγους με το προσωπικό, με την ψυχολόγο είναι όσο, πιο δυνατή είναι η ομάδα, τόσο πιο εύκολα θα νιώθει το ζευγάρι ότι στηρίζεται. Και να βασιστώσετε τον που είπε και να το, έτσι, ε, να το, κλέψω λίγο από εσένα για τη στήριξη που είπε από την ομάδα. Ε, θέλω να πω και έναν μπράβο στο κέντρο που εργάζεσαι για το λόγο του ότι ε, είναι ε, ένα από τα πρωτοπόρα κέντρα, ίσω το μοναδικό στην Κύπρο, το οποίο παρέχει ε, ψυχολογική ε, 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 βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη, συγγνώμη, σε όλα τα ζευγάρια, είτε έχουν θέμα ανυπογόνιμοίδας, είτε όχι, είτε απλά θα γίνουν νέε μανούλε, θα γίνουν νέοι γονεί. Οπότε ξανά ένα μπράβο σε αυτό το κέντρο για το λόγο του ότι ε, βλέπω και εγώ και εσύ μέσα από τη δουλειά μας την εξέλιξη και τη βοήθεια που μπορείς να προσφέρεις στα ζευγάρια και την ευχαρίστηση, τη χαρά που παίρνεις αργότερα όταν ε, οι ίδιοι πλέον έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία το θέμα που, της, που τους απασχολεί και έτσι έρχονται και λένε και έτσι μεγάλο ευχαριστώ ε, ιδιαίτερα και μπράβο στον στο διευθυντή της κλινικής που αποφάσισε να το πράξει. Mm. Ε, θεωρώ ότι ε, το θέμα ανυπογονιμότητα και ψυχολογική αξιολόγηση είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Έχει πάρα πολλά τα οποία έχουμε να καλύψουμε. <laughs> Σίγουρα είναι να ξαναβρεθούμε να μιλήσουμε, νομίζω. Ελπίζω. έχουμε το egg donation, έχουμε sperm donation, έχουμε, πάρα, έχουμε surrogacy. <laughs> ναι, ναι, έχει πάρα πολλά θέματα. Πολλέ Πάρα πολλέ ψυχέ, τα οποία μπορεί να λύσει μέσα σε μισή ώρα. <laughs> ε, ήταν έτσι μια αρχή. Θεωρώ ότι οι γυναίκε, να το Βρουν, ε, ε, εγώ προσωπικά που είμαι στη δουλειά, και κάμα με την κουβέντα, ήταν πάρα πολλά ενδιαφέρον και για μένα. Είναι πράγματα τα οποία εντάξει, θεωρώ δεδομένα στη δουλειά, οπότε δεν τα ρωτώ και τόσο συχνά. Ε, Αλλά νομίζω εσύ πρώτη, επειδή εσύ είσαι έτσι μια πρώτη επαφή με τα ζευγάρια, νομίζω εσύ πρώτη που αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη για ναι. ψυχολογική στήριξη, έτσι, που, η οποία είναι μια ανώνυμη διαδικασία, είναι μια ηχέμητη διαδικασία. όταν ε, βλέπει από μόνη σου πολλέ φορέ την ανάγκη. Οπότε, Μαρία μου, να πούμε στι γυναίκε που θέλουν να το τολμήσουν να βρουν μια ψυχολόγο η οποία είναι νέα κλινική ψυχολόγο, και να έτσι, ε, έχει δει περιστατικά τέτοια για να μπορεί να βοηθήσει. Ε, και ότι ε, εσύ στο κέντρο που εργάζεται, αν κάποιο επισκεφτεί το κέντρο, μπορεί ανέτα ναι, να ναι, σε γνωρίσει, να ζητήσει ακριβώς. να σε γνωρίσει. Μαρία Κουγιουμπιάν. Ε, να το ξαναπούμε. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συμμετοχή σου σήμερα Εγώ που ήρθε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτόν τον σημαντικό θέμα. Ε, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σίγουρα να τα ξαναπούμε. <laughs> να έχει έναν καλό υπόλοιπο. Thank you. Για να μα ακούσει, κάνε search, listen blitz σε Spotify, Applecast, Google Cast, Stitcher. Αν θέλει να μα ακούσει offline, πάτα download και το ακού όποτε θε. Για να μα δει, κάνε search. Listen Blitz ser YouTube och Facebook.